Καλημέρα, σας ακούω. Είμαστε ως κοινωνία, θέλω να πιστεύω, κοντά. Βασικά δεν το γνώριζα. Είδα όμως μια ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βασικά αυτή έπεσε στην αντίληψή μου. Θες να μας πεις έτσι δύο λόγια, πώς το βίωσες, από πότε, τι νιώθεις, αν πήρες κάποια αγωγή, δηλαδή αν βοηθήθηκες από κάπου, τι είναι αυτό, γιατί... Θα γράφω βέβαια μελετομέρεια στο προφίλ μου, για έχω γράψει δύο φορές, αλλά εντάξει, να κάνω μια περίπτωση τα κατάκα. Έτσι, πες μας. Λοιπόν, το Νοέμβριο ήμουν στη Βουλγαρία. Γύρω στις 20 Νοεμβρίου αισθανόμουν χάλια. Είχα πειρατό, δεν αισθανόμουν γενικά καλά. Λέω, εντάξει, κρύωσα. Ο πειρατός ήταν λίγος βέβαια, 37,5-38 εκεί. Είχα δύο μέρες, πήγα στο νοσοκομείο εκεί, κάνω κάτι ακτινογραφίες, κάτι εξετάσεις, διπλή πνευμονία. Λόγω του COVID είπα να πάω σε ένα άλλο νοσοκομείο για να μου κάνει πρώτα εξετάσεις COVID για να κάνω εισαγωγή. Εγώ είδα ότι πήραν τα πράγματα λίγο δύσκολα, γιατί δεν ξέρω τη γλώσσα, είμαι και αλλεργικός, ξέρω. Έτσι αποφάσισα λοιπόν να καθίσω δύο μέρες ακόμα στο σπίτι, να μου στείλει η αδερφή μου με την courier φάρμακα, γιατί λόγω της αλλεργίας δεν μπορώ να πάρω οτιδήποτε φάρμακα. Και βλέπουμε. Κατά τις 25 του μηνός είδα ότι τα πράγματα δουλεύανε. Το 20 τώρα, το 25 Νοεμβρίου του 20, άρχισε να επιδεινώνεται αυτό. Ναι, ναι. Αναγκαστικά η γυναίκα μου βάλε και ορούς στο σπίτι, άσα μια αγωγή εκεί, αλλά δεν μπορούσα, πήγα, έκανα ένα μοριακό τεστ και αποφάσισα, λέω, αντί παίρνουμε τα μάξη, πάμε η Ελλάδα. Πράγμα της 27 του μηνός έχω φύγει για Ελλάδα, έχω πάρει το τεστ αρνητικό, φτάνω στον Προμαχώνα, στα σύνορα, μου κάνουν δεύτερο τεστ, είχα βέβαια πυρετό, εν τω μεταξύ εγώ είχα πάρει ντεπόνο, είχα κατεβάσει τον πυρετό γύρω στο 36,5-37, διπλά ντεπόνο είχα πιει στον δρόμο, αλλά αυτοί είχαν να μου κάνουν τεστ. Αλλά το τεστ όμως το πρώτο βγήκε αρνητικό, παρόλο που περνούσες όλο αυτό. Ναι, ναι, και στον Προμαχώνα ξαναβγήκε αρνητικό αυτό το rapid test. Τέλος πάντων, ξεκίνησα για να έρθω στην Αθήνα. Στον δρόμο είχα και μια μικρή περιπέτεια στη Θήβα, γιατί με γράψανε λόγω της ώρας, είχα στείλει SMS και φλακίες, τέτοια 300 ευρώ. Τέλος πάντων, έφτασα λοιπόν στην Αθήνα 3,5 ώρα το πρωί. Ξεκουράστηκα λίγο, 8,5 ώρα πήγα στο Σιμανόπουλο που σημαίνει. Μου κάνει εξετάσεις, εκεί βγήκε το τεστ θετικό, λένε αυτοί. Τέλος πάντων, τα πράγματα βέβαια στο νοσοκομείο ήταν λίγο δύσκολα. Γιατί σε εξετάζουν, σου βγάνε, δεν ξέρω, με σου έχει πει κανένας άλλος παθόν. Σε εκδίνουν όπως έγινε και η μάνα σου, λόγω του COVID, να μην κολλήσουν οι ίδιοι, έχουν ανοιχτά πόρτες, παράθυρα και γίνεται ένα ρεύμα. Τέλος πάντων, έτσι ήμουν λοιπόν γύρω στις 2 ώρες, εγώ ήτρα με αυτό το κουλούκι. Λέω μια είδος ακόμα, λέω, φέρε μου κάτι, ας επαστώ να σεντώνει κάτι. Καλά πάω, ακόμα την περιμένω να γυρίσει. Τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή μου βάλανε οξυγόνα. Έρθει ένα φορείο, με παίρνει, από εκεί πέρα ξέχασα τη ζωή μου. Δεν ξέρω τι συνέβη, τι έγινε, τι μου κάνανε. Ξέρω ότι συνήλθα πλέον μετά από ένα μήνα, δύο τόνους. Δηλαδή μπήκε σε εντατική... Εντατική, διασωληνωμένος και καταστολή. Αυτά όλα τώρα στη Θήβα. Αυτό όλα στην Αθήνα. Στην Αθήνα έφτασες. Αθήνα, στη Σιμανόπουλο. Μάλιστα. Σε καταστολή λοιπόν ένα μήνα... Ένα μήνα ολόκληρο. Μάλιστα. Μέσα την 1η 2 του Γενάρη, εκεί μέσα πρέπει να ήταν. Μάλλον την 1η του Γενάρη. Ξέρεις, κάθε μέρα επικοινωνούσε η αδερφή μου, τα παιδιά μου με το νοσοκομείο. Ετοιμαστείτε, σας στείλουμε κάτω πακέτο. Μέχρι για πεθαμένο δηλαδή. Αυτό κράτησε 20 μέρες. Μέχρι που κουραστήκαν και δική μου, λέει, παιδιά, λέει, θα συνέρθει, δεν συνέρθει, θα τον εφάψουμε, δεν τον εφάβομαι, τι θα γίνει. Και τέλος πάντων, το γνώσανε αυτοί σε κάποια φάση. Εν τω μεταξύ, επειδή λέει, μου ανέβαινε η πίεση, το οξυγόνο μου ήταν σε επικίνδυνα επίπεδα, ξέρω εγώ, με διασωληνώσανε πάλι δεύτερη φορά. Τέλος πάντων. Δηλαδή βγήκες από την εντατική και ξαναμπήκες ουσιαστικά πάλι δύο φορές. Όχι, από εκεί μέσα. Με ξεδιασωληνώσανε από τα μηχανήματα, με αφήσανε 2-3 ώρες, μετά με διασωληνώσανε πάλι επιτόπου. Μέσα, κατευθείαν.
τέλος πάντων, αυτό το κάνανε τρεις φορές. Ναι. Την τρίτη φορά λοιπόν οι πανεπιστημιακοί μου πήραν την άδεια για να κάνουν τραχιοστομή. Ναι. Δεν γίνονταν λέει διαφορετικά. Εάν με ξεδιασωρινούνανε και δεν επανερχόμουν ή τα οργανά μου δεν δουλεύανε σε ποιη λειτουργία. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ο Θεός βέβαια είναι μεγάλο και οι Άγιοι μας. Τη Δευτέρα αυτή λοιπόν με ξεδιασωρινούσανε, μου αφήσανε 2-3 ώρες. Ευτυχώς είχα βέβαια, η πίεση ήταν normal. Λίγο το οξυγόνο ήταν χαμηλό, αλλά σε επίπεδα ανεκτά. Mm-hmm. Τα όργανα ευτυχώς δουλεύανε. Και έτσι δεν χρειάστηκα την παραπέρα περιπέτεια. Να ρωτήσω κάτι, Γιάννη, με όλο το σεβασμό της περιπέτειας, είχες τις αισθήσεις σου στην εντατική, πώς ήταν, δεν καταλάβαινες τίποτα. Τίποτα, δεν καταλάβαινα τίποτα και σε κάποια φάση δύο του μηνός, ας πούμε, που ήμουν στον κόσμο μαστουρωμένος από τα φάρμακα, μου φέρνει το κινητό σε κάποια φάση να μιλήσω με κάποιον, το παιδί μου νομίζω, το Φίλιππα. Mm-hmm. Από την πολύ τρεμούλα μου έπεσε το κινητό κάτω και φώναζε εγώ, μου παρτίσουν όλοι ήσυχο. Τέλος πάντων. Nice. Με θετικούς με επικοινώνησα γύρω στις 3 του μηνός. Δηλαδή μετά από ένα μήνα, ας πούμε. Ναι, ένα μήνα και. Το 28 Νοεμβρίου μπήκα μέσα. Στην εντατική δηλαδή ήσουν πάνω από μήνα. Ναι, πάνω από μήνα. Μέσα ήμουν πάνω από μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά τις 3 του μηνός που λες, επικοινωνώ με τα δικούς μου ανθρώπους, με την αδερφή μου την Ελένη. Λέω, ελάτε αν πάρετε επιτόπου από εδώ. Ναι. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Αν δεν θέλετε ζωντανό, πρέπει να φύγω από εδώ. Ναι. Γιατί πλέον καταλάβαινα, ήμουν σε ένα θάλαμο που είμαστε 5-6 άτομα, πρέπει να ήταν. Ναι. Σου λέω εγώ αυτά φωλά, γιατί ήμουν μαστουρωμένος πολύ. Επειδή φώναζα εγώ και ήθελα να φύγω και το θέλετε να υπογράψω, ξέρω εγώ, αποφασίσανε πλέον, με παίρνουν και με πάνε σε ένα θάλαμο μοναχό και να ρυθμίσουν τα οξυγόνα μου και αυτά, ξέρω, γιατί σου φάνε πολύ οξυγόνο, είσαι στο 10, στο 5 και πρέπει να στο ρυθμίσουν να είσαι γύρω στο 1,5-2 για να μπορείς να βγεις έξω μοναχός χωρίς να έχεις οξυγόνο και αυτά. Τέλος πάντων. Ωστόσο όλα αυτά τα τεστ, ας πούμε, οι αιματολογικές δεν δείχνανε ότι, ας πούμε, δεν νοσούσες πια, τι δείχνανε μάλλον για να το πω και διαφορετικά. Στην αρχή με είχαν βρει ότι είχα κορονοϊό και ένα άλλο μικρόβιο και πνευμονία, διπλή πνευμονία. Μετά, ας πούμε, σε κάποια φάση, ας πούμε, άρχισαν να δείχνουν μετά που με βγάλανε από την εντατική, δείχνανε αρνητικά βέβαια. Τον κορονοϊό, αφού μου είχε περάσει πλέον ο κορονοϊός. Αλλά δεν ήξερα ότι δεν μπορώ να περπατήσω. Κατουργιόμουν πάνω μου, ήμουν με μπεμπιλίνα, με καθετήρες, με κάτι τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, φώναζα. Και αυτό είναι. Να υπογράψω για να φύγω. Και κάπου στο νοσοκομείο δεν γίνεσαι μετά αρεστός. Ενώ οι γιατροί όλοι ήταν υπέροχοι στην ΕΤ. Έτσι τους ευχαριστώ πολύ που με σώσανε, αν υπέρξει τη γεωλεξία πάνω να με σώσουνε. Μετά που πας, ας πούμε, στον πάλι σαν εντατική, αλλά μοναχός, να κάνουν διάφορα check-up για να φύγεις, και όταν λες ότι υπογράφω και φεύγω και ξέρω εγώ, κάπως το παίρνεις στραβά. Τέλος πάντων, γύρω λοιπόν στη γιορτή μου και ευτυχώς δύο μέρες πριν. 7 του Γενάρη λοιπόν. Ναι, ναι, ευτυχώς λοιπόν κατά τη 5 προς 6 το πρωί μου έχει φύγει το οξυγόνο από την ύλη. Παίζει το μηχανάκι στην αγερμό, δεν έρθει καμία νοσοκόμα να μου το βάλει. Ξέρεις, το βράδυ δεν παίρνω καθόλου μέσα στο άλλο μετά το 10 ώρα. Εκεί είσαι μοναχός, σαν το μοναχός, την ερημιά σου εντελώς. Το πρωί λοιπόν έγινε κάποιος καυγάς γιατί δεν έβαλα το οξυγόνο. Το μαθαίνει ο γιατρός, είδε ότι αντέχω χωρίς οξυγόνο. Δηλαδή από μια μαλλιά. Ευτυχώς που δεν πέθανα, από την άλλη μου βγήκε σε καλό, ας πούμε. Μάλλον οι Άγιοι βοηθήσανε. Τέλος πάντων, αποφάσισε ο γιατρός να με διώξει λοιπόν 7 του μηνός. Φεύγω λοιπόν 7 του μηνός, πάω στο σπίτι με στον οφόρο ιδιωτικό έστειλε η αδερφή μου, γιατί αυτοί θα καστερούσαν πολύ με το δημόσιο. Όχι, δεν περπατάω καθόλου. Τρέμω, λέω, μπορώ να φάω καθόλου μόνος μου. Καθόλου τίποτα. Είμαι σε αθλία κατάσταση. Ακόμα και σήμερα, κύριε Βλάση, δηλαδή. Κοίταξε, τώρα έχω συνέλθει, δηλαδή άμα με δεις έτσι εξωτερικά, δεν έχει καμία σχέση με τις φωτογραφίες που έχω ανεβάσει που ήταν την αρχή. Αλλά ξέρεις, το φούσκωμα που έχω τώρα είναι από κορτιζόνες, από διάφορα άλλα φάρμακα. Εντάξει, έκανα και πολύ καλή διατροφή, γιατί όταν βγήκα είχα αματοκρίτη
31. Mm-hmm. Και ζάμε ότι ζαλιόμουν, έπεφτα κάτω σαν το κοτόπουλο. Mm-hmm. Τι να σου πω τώρα. Mm-hmm. Πολλά έξοδα. Το σπίτι στην Αθήνα, μου είστε η αδερφή μου, φυσιοθεραπευτές, πνευμονολόγους, καρδιολόγους, όλους οι γιατρούς που βρισκόταν κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα εξετάσεις. Είχα έλλειψη σε πολλές βιταμίνες, σίδερα, ξέρω εγώ. Είχαν ειδικές διατροφές. Τέλος πάντων, αποφάσισα λοιπόν, ότι είμαι και έχω σκουλίκο στον κόλο. Άλλοι λέγανε ότι θα ρίσω να περπατήσω. Εγώ το είχα τύχος βέβαια και ασχολούμαι με το αντικείμενο λίγο αυτό. Ναι. Και ασχολήθηκα πολύ με τον εαυτό μου, ευτυχώς. Ευτυχώς, δεν ξέρω, αλλιώς μπορεί να περπατούσα ακόμα. Μάλιστα. Οπότε μέχρι τώρα που μιλάμε, κύριε Βλάση, εσείς έχετε ξεκινήσει να συνέρχεστε μετά από τόσους μήνες, δηλαδή από τον Νοέμβριο. Ναι, το ρύθμιο συνέρχομαι, αλλά κάθε τόσο και λιγάκι μου κάνει και άλλες παρενέργειες. Δηλαδή, μάλιστα, νόμιζα ότι με το που ήρθε από το νοσοκομείο, ότι θα ψηλάσει ένα εξηγείο, ότι τελείωσε ο κορονοϊός. Ναι. Ή ότι, εντάξει, όπως μου λέγανε και οι γιατροί που με θεραπεύουν, και εδώ και στην Αθήνα, μου λέγανε σε 6 μήνες. Ναι. Τώρα που τσιρωτώ, λέω, ρε παιδιά, ή λάθος διάγνωση. Μα δεν το γνωρίζουν και αυτοί τι θα γίνει, ναι, και στον κάθε οργανισμό πέρασες βαριά, αλλά ευτυχώς όμως, Γιάννη μου, έχεις συνέλθει, απέβγεις τα χειρότερα. Ναι, Μαρία, αλλά το παράπονο είναι το εξής. Δεν το γνωρίζουμε καλά το αντικείμενο. Ναι. Εντάξει, μη δώσε πίδες σε έναν άνθρωπο σε 6 μήνες όταν είναι πλήρως από κατάσταση. Άσου λοιπόν περιθώριο. Μπορεί να μην θέλει ή μπορεί να μην θέλει να χαλά λεφτά αφού μπορεί να δουλέψει. Μπορεί να θέλει να ρυθμίσει αλλιώς τη ζωή του. Ξέρεις, η ζωή μου έχει αλλάξει εντελώς. Δηλαδή, καμία σχέση με όπως ήμουν πιο πρώτα. Mm-hmm. Θέλω άλλα πράγματα. Στο σπίτι ακόμα έχω οξυγόνο, έχω μηχάνημα του οξυγόνου, το οποίο το χρησιμοποιώ. Mm-hmm. Τι να σου πω, κάθε μήνα και κάνω... Και τι λένε τώρα οι γιατροί, Γιάννη, δηλαδή, τι σου λένε όταν, κάθε μήνα κάνω εξωγενικές, Μαρία, κάθε μήνα εξετάζω θέματος. Ο κορονοϊός, δηλαδή, έχει διαλύσει τα πάντα από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, από μια πονή το μάτι μου, μια που άνοιξαν θύματα το μάτι μου, μια το πόδι μου, η πόνη βέβαια στο σκελετό είναι φοβερή, δηλαδή στη λεκάνη, ειδικά όταν είμαι στο αυτοκίνητο και πάω να βγω ή να μπω στο αυτοκίνητο, φοβερούς πόνους, για να επανέλθω θέλω 5 λεπτά, δηλαδή πρέπει να καθίσω 5 λεπτά όρθιος για να αρχίσω να περπατώ. Μάλιστα. Όπως περπατώ, ας πούμε, σε κάποια φάση σαν να κόβεται το γόνατό σου, ας πούμε, σαν να μην μπορείς άλλο, σαν να σπάει το πόδι, ξέρω εγώ, και λες, έχει τίποτα, κανένα παγκάκι κοντά, καμία καρέκλα να κάτσω. Έχει φοβερά καψίματα από κάτω, ειδικά στην πατούσα. Και στην αρχή νόμιζα, λέω, να έχω θρόμβωση, τίποτα να παθαίνω, ότι ξέρεις, με καψίματα τέτοια, είναι λίγο περίεργη ιστορία. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα μου καθημερινά. Κατάλαβα. Οπότε 7 μήνες τώρα και πάνω ζεις μεταξύ... Το θέμα είναι δεν μπορείς να δουλέψεις όπως θέλεις στη δουλειά σου, βέβαια. Εννοείται έτσι, αυτό, αφού είσαι πρώτα υγεία μας, Γιάννη μου. Και το θέμα είναι αυτό ότι... που είναι το θετικό στην όλη ιστορία είναι ότι βγήκες από την εντατική. Ναι, Μαρία, παρόλο που σε διασωληνώσανε 2 φορές, ζεις, αλλά πώς ζήσαμε προς τώρα. Αλλά, δεν αυτό έχει είναι να το κάνει, αποτέλεσμα. Ναι, δηλαδή, υπομονή, ενώ βγήκα από την εντατική, έτσι, βγήκα από την εντατική, είπε λοιπόν να με έχουν φακελώσει όλους εμάς που έχουμε περάσει έτσι άσχημα, έτσι, και να ξέρουν ακριβώς τι έχω περάσει και τι περνώ, για να μάθουν κιόλας. Άρα δεν υπάρχει δηλαδή επαφή καθόλου, και επικοινωνία με κανένα γιατρό καθόλου από αυτούς τους όχι, ειδικούς, καμία. Έτσι. Και ό,τι λεφτά, ό,τι εξετάσεις κάνω, τι πληρώνω κανονικά. Παρόλο που έχεις ασφάλεια. Παρόλο που έχω ασφάλεια, πολλές εξετάσεις πληρώνω. Παρά να έχω κάνει 3 φορές για να δω τα αντισώματα. Τι ξέρεις, τα αντισώματα στην αρχή ήταν πολλά. Ναι. Μετά λόγω κορτιζόνης μειώνεται. Αυτό το παρακολουθώ, να δω τι γίνεται, ας πούμε. Δηλαδή μου στείλανε, δεν περπατούσα ακόμα, σου λέω. Είχα να περπατήσω 20 μέρες, 25 από την ημέρα που βγήκα από το νοσοκομείο. Και το είχα βάλει πρόγραμμα. Δηλαδή, ερχόταν ο φυσιοθεραπευτής από τον Άσιο που μου είχε στείλει η αδερφούλα μου, ο οποίος είχε πρόγραμμα να κάνουμε, να θεραπεύσω με τους πνεύμονες. Δεν ήταν ένα βασικό παράδειγμα. Έτσι. Εμένα το πρόβλημά μου ήταν πώς να σηκωθώ να πάω μέχρι την τουαλέτα. Αυτό ήταν ο στόχος της ζωής μου πλέον. Λέω, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρουν αυτά που λες. Με ενδιαφέρουν πώς θα περπατήσω, να βγάλω τον πεμπιλίνο, ότι με κάνουν αλλεργίες, δεν θέλω να με σκατίζει ο καθένας. Να πάω να κατουρίσω. Αυτό είναι ο στόχος της ζωής μου. Και εσύ μου λες αρολογίες. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν.
Δεν μπορούμε να ανάπτουμε στον πόνο σου. Να, εννοείται, Γιάννη μου, γι' αυτό σήμερα πήρα το θάρρος και σου ζήτησα. Καλά το έκανες, Μαρία μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν το γνώριζε πραγματικά. 7 μήνες τώρα είναι. Τι να πω τώρα. Κοίταξε, και εγώ στο νοσοκομείο που πάω. Ναι. Στο νοσοκομείο που πάω, που αν αναφέρω πολλούς γιατρούς που ξέρουν το ιστορικό μου, το έχω πει εγώ, το έχω δείξει χαρτιά και τέτοια. Το θέμα είναι ότι πα στο νοσοκομείο και σα το περίμενε. Το περίμενε, δεν μπορούσα να είμαι εγώ, γιατί φοβούμαι να μην κολλήσω για άλλα μικρόβια. Να. Δηλαδή πρέπει να έχουν στελεχώσει μια. Δηλαδή το ανοσοποιητικό ένα... σου είναι πάτος, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα. Είναι, ο ιός αυτό σε διέλυσε επίσης, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Αλλά εσύ παραμένεις όρθιος. Αυτό θα, το θετικό, ε. Σκέφτομαι, ξέρεις, κάτω μένω στο Μπόκα, εσύ είσαι αδερφής μου. Να. Σκέφτομαι πώς να ανέβω και πώς να κατέβω τις σκάλες στον πρώτο όροφο. Δεν μπορώ να σηκώσω ένα αντικείμενο. Συζητάμε ότι η παλμή μου πλέον είναι συνήθιο από 120 μέχρι 145. Δηλαδή είναι σαν κομπρεσέρ, με βλέπεις. Τότε πότε μου έχει μείνει ακόμα τρέμουλο. Τι να σου πω τώρα. Η κατάσταση ψυχή μου ράκος. Δηλαδή όταν πηγαίνεις στο νοσοκομείο και δεν έχει ένα ιατρείο για μας να σε έχουν επακελώσει εκεί πέρα καλά-καλά και να πηγαίνει στον αρμόδιο γιατρό και να ξέρει ποιος είσαι και τι, και τι θες και τι πρέπει να συζητήσεις, μόνο τα λες, τα ξαναλες και πάλι στο μηδέν είσαι, αυτό είναι λάθος. Δηλαδή μου στείλανε να κάνω το εμβόλιο το Μάρτιο στο Νάγιν Κόλλο το AstraZeneca. Εγώ ακόμα δεν μπορούσα. Λένε ότι έχω αντισώματα ακόμα. Έχεις ανοσία, υποτίθεται. Ναι, μα αφού λένε ότι έχω αντισώματα για 6 μέχρι 9 μήνες. Μου στείλανε λοιπόν να κάνω το εμβόλιο. Δεν ήταν ενημερωμένοι προφανώς. Αλλά ενημέρωση λοιπόν μηδέν. Εδώ μου ξαναστείλανε πάλι να κάνω εδώ στο νοσοκομείο πάλι το εμβόλιο προχθές, το Σαββάτο. Λοιπόν, μου είχαν προγραμματίσει και τις δύο δόσεις. Ενώ ξέρεις, κανονικά τώρα που τα κάνω εμβόλιο. Δεν μπορείς να κάνεις. Θα κάνω μία δόση. Ναι, θα κάνω μία δόση. Και εντάξει, δεν είναι απαραίτητο τώρα. Από τη στιγμή που δεν έχει συνέλθει, δεν ξέρω βέβαια κιόλας. Αλλά θέλω να σου πω, εκεί είναι τώρα. Ακόμα δεν έχω συνέλθει και μου λες, θα πάω να κάνω εμβόλιο. Για αυτούς που έχω κουβεντιάσει. Το σε λέω, ρε παιδιά, λέω, εντάξει, να κάνω το εμβόλιο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνω. Αν βάλετε κορτιζόνη, εγώ είμαι αλλεργικός. Λέει, μα με κορτιζόνη σε κάνανε καλά. Ρε αγόρε μου, εγώ είμαι τέτοιο. Μπορείς, αν πάθω αλλεργικό σοκ, να βάλετε τίποτα άλλο. Λέει, όχι. Ο νόμος λέει, η κατάσταση του κράτους μας, κορτιζόνη. Λέω, μα δεν θα κάνω έτσι ποτέ εμβόλιο. Μάλιστα. Λέει, άμα θες άλλα φάρμακα, μόνο ιδιώτης γιατρός. Δηλαδή, θα πάω να πληρώσω ιδιώτης γιατρό, να τον εφέρω στο νοσοκομείο να μου κάνουν το εμβόλιο και να βάζει κάτι πράγματα. Μάλιστα. Τραγικά, ας πούμε. Περιπέτεια υγεία σε ένα τουλάχιστον είσαι. Δηλαδή, τη βλέπω και επιστήμονες όλους, όλους τους επιστήμονες μεγάλους, και ψάχνουν τα ΜΜΕ να βγουν να δείξουν την πάτα τους. Και τι ενδιαφέρει να μάθουν. Δηλαδή, μετά το εξήγημα, ξέρει εγώ πώς αισθάνομαι, το πώς περνώ και τι επιπτώσεις έχει στον οργανισμό μου ο κορονοϊός. Όχι. Δεν πρέπει λοιπόν να μάθει. Για να μάθει λοιπόν πρέπει να έχω επικοινωνία μαζί τους, να μου κάνουν τις εξετάσεις, να ξέρουν αυτοί αντί να πληρώνουν τα αντισώματα 70 ευρώ και την αξιονική 70, να μου τα κάνουν δωρεάν για να γνωρίζουν, για να ξέρουν τι γίνεται μετά. Για να ξέρουν μετά τι θα πούνε στον άλλο κακομοίρι που θα διασωληνωθεί αύριο μεθαύριο. Ή του χρόνου. Ότι το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση σωστή. Το βλέπουμε πολλές φορές και μας το επιβεβαιώνεις τώρα κι εσύ με όλη αυτή την απίστευτη περιπέτεια υγείας. Τι να πω, το μόνο που μπορώ να πω, Γιάννη μου, είναι περαστικά πλήρη αποκατάσταση, να μην έχεις άλλες παρενέργειες από αυτό τον ιό. Και έτσι ένα μήνυμα για αυτούς που λένε, μωρέ, δεν υπάρχει κορονοϊό. Μας δουλεύουν. Όχι. Εγώ έλεγα αυτό ήθελα αρχή, ως μήνυμα να περάσουμε στον κόσμο. Και εγώ έλεγα στην αρχή ότι ξέραμε, εντάξει, είναι σαν γρήπη. Είναι, εντάξει, τι έγινε. Όχι, δυστυχώς δεν είναι έτσι. Κάθε άτομο διαφέρει. Από άτομο σε άτομο. Εντάξει, άλλος μπορεί να το περάσει αλαφρά. Σαν να μην συμβαίνει κάστανο. Αλλά άμα σου κάτσει καλή το λαχείο όπως μου είχε εμένα, είναι. Τι να σου πω. Άρα λοιπόν πρέπει να πιστεύουν και να παίρνουν και τα μέτρα. Μάλιστα. Τώρα μπορεί να μας ενοχλούν τα μέτρα που παίρνουν ή να είναι λίγο υπερβολικά ή τέτοιο, αλλά προτιμότερο να είναι υπερβολικά τα μέτρα, να τα τηρείς για το καλό το δικό σου και το καλό των άλλων. Δηλαδή εγώ όταν κυκλοφορούσα κάτω
σκύλο πετάλους και είχαν μάσκα μου την έδινε. Ναι. Λέω, γιατί περνούσες αυτό που περνούσες. Και κατέβαινα από το πεζοδρόμιο και ξέρεις, με μικρά βήματα. Τι να σου πω τώρα, πώς είναι τα μωρά παιδιά που αρχίζουν να περπατάνε, έτσι περπατούσα. Μάλιστα. Και ευτυχώς και με βλέπανε οι μαγαζάτορες κάτω, όλοι οι ταβέρνες που με γνωρίζουν και μου δίνανε κουράγιο. Μάλιστα. Και μου λέγανε, Γιάννη, πας καλύτερα, καλύτερα. Δεν πήγαινα καλύτερα, ελάχιστο α πούμε, αλλά εντάξει, έτσι τους το λέγανε. Σου δίνανε μια ελπίδα τέλος πάντων και μια χαρά τέλος πάντων από όλα αυτά, μια χτίδα φωτός μέσα σε όλα αυτά από τα συγκινητικά που μας περιέγραψες. Υπάρχει λοιπόν κορονοϊός και εσύ υπάρχει, 7 μήνες είναι φοβερός, αόρατος φοβερός εχθρός. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στον εγκέφαλό τους για ανεγκέφαλοι, γιατί αυτοί που τα λένε αυτά είναι ανεγκέφαλοι ή που δεν βάλουν μάσκα και νομίζουν ότι είναι μάγκες επειδή λέει του Υπουργείου να βάλουμε τη μάσκα, να μου πεις προστατεύει μάσκα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, έτσι δεν το γνωρίζουμε. Αλλά ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Και εντάξει, λίγο πολύ κάτι προστατεύει, κάτι προστατεύει. Παρά το καθόλου κάτι προστατεύει. Παρά τη μαγιά πάω να κάνω μια διαδήλωση και να είμαστε 100 άτομα, 200 ή ένα πάρτι ή αυτά. Αυτές είναι τώρα βλακίες, τι να σου πω. Μάλιστα. Βλακίες, γιατί μπορεί να κολλήσει την οικογένειά σου και ένας από την οικογένειά σου να είσαι και εμένα. Μετά θα είναι αργά. Θα το έχεις μετανιώσει. Θα είναι αργά όταν σε παίρνει τηλέφωνο το νοσοκομείο σου λένε πεθαίνει, ζει, πεθαίνει, ζει. Γιατί ξέρεις, εγώ ήμουν ανέστος, δεν καταλάβαινα τίποτα. Αλλά το μεγάλο δράμα ήταν στην οικογένεια κάτω. Σωστά. Ξέρεις τι είναι να λες στην αδερφή σου, τη μάνα σου, τα παιδιά σου πεθαίνει, συνέσχεται, δεν συνέσχεται ένα ολόκληρο μήνα. Τι να σου πω τώρα. Μάλιστα. Τραγικά πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, με όλη μας την καρδιά, πολλές ευχές να τελειώνει αυτή η ιστορία σου, Γιάννη μου, γρήγορα. Αμήν, αμήν. Ελπίζω, αλλά εντάξει. Τι ελπίζεις, και να μην μείνει κουσούρια. Ελπίζω να τελειώνει γρήγορα. Να τελειώσει γρήγορα. Λένε αυτοί ακόμα 2-3 μήνες, 4. Να δούμε, να δούμε. Θα περιμένουμε. Το ευχόμαστε. Να μην παρουσιαστεί τίποτα άλλο. Γιατί είναι αυτός ο ιός που ακόμα λένε και οι επιστήμονες δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί. Μα δεν ξέρω τι πώς λειτουργεί, ούτε τίποτα, ούτε τι κάνει. Σε σένα πήγε βαριά. Αλλά τα κατάφερες, αυτό κράτα ως θετικό, ότι κατάφερες και κοίταξε να σου πω, άλλοι που είμαστε μαζί, έχουν δει τα ραδίτια να σκελάνε κακομύριδες. Δεν τα κατάφεραν. Η άλλος ξαναγύρισε, που ξέρω ας πούμε που ήταν στο Σμανούλιο, ξαναγύρισε, μετά από δύο μέρες τελείωσε. Πάλι αυτό λέω και εγώ, λέω δόξα Θεός που βοηθήσαν όλοι οι Άγιοι που έχουμε και είμαι ακόμα ζωντανός. Δεν με ενδιαφέρει που ανεπερπατώ ή τα προβλήματα που έχω, που είμαι ζωντανός. Που βλέπω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, γιατί εντάξει, αυτό θέλω. Μάλιστα, σωστά. Μέσα από την καρδιά μας, περαστικά, Γιάννη Βλάση. Σε ευχαριστούμε πάρα Μαρία, πολύ τίποτα, που μοιράστηκες έτσι αυτό μαζί μας. Γιατί να μην το μοιραστώ, θα το κρύψω. Εγώ δεν είμαι σάρρος. Όχι, αλλά επειδή είναι και ορισμένο. Και το κρύβουνε να μην γίνει, γιατί ίσα ίσα που πρέπει να μαθαίνει και ο άλλος, και ο παραδίπλα, το τι συμβαίνει ακριβώς με το κορονοϊό. Μάλιστα. Γιατί να το κρύψω, γιατί έχω τίποτα, δηλαδή άμα κυκλοφορώ, θα φοβηθώ, θα βρωμώ και δεν θα με πλησιάσουν, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, χαίρομαι πώς το διαχειρίζεσαι και χαίρομαι που όλα καλά. Από τη γέστα του. Έτσι, δηλαδή, να φοβούνται αυτοί που δεν έχουν κάνει εμβόλια, εγώ έχω τόσα αντισώματα, που δεν το έχουν περάσει, είσαι φουλ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γρήγορη αποκατάσταση, εύχομαι Γιάννη μου να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιράστηκες μαζί μας έτσι και μας έδωσες την άλλη. Ό,τι χρειαστεί, αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπου, εδώ είμαστε για σένα. Να είσαι καλά Γιάννη. Τίποτα, μόνο αν ζωρίσετε λίγο τα πράγματα, να φτιάξουμε ένα εταιρείο στο νοσοκομείο για μας. Για να πηγαίνουμε, να μην πληρώνουμε, να μην κάνουμε, να μην δείχνουμε. Αυτό λέω και σε αυτό που ανέβασα στην προσωπική μου σελίδα. Να, για εμάς οι φουκαράδες ή για άλλους κακομοίρες που δεν έχουν να χαλάσουν λεφτά. Εντάξει, εγώ ευτυχώς είχα και διαθέτω και πάω και κάτω σε ένας άλλος που δεν έχει. Δηλαδή φαντάζομαι ένα άλλο που δεν έχει να πάρει τα φαγητά, τα πλούσια που έπαινα εγώ για να ανεβάσω τα πάντα γρήγορα. Η διατροφή που χρειάζεται για να ανέβουν. Η διατροφή που χρειάζεται, τα φάρμακα που χρειάζεται, τις εξετάσεις που χρειάζεται. Μάλιστα. Τέλος τόνο. Να είσαι καλά, εύχομαι. Πρέπει να τα βλέπουν οι ειδικοί. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά με τον Γιάννη Βλάση, φίλες και φίλοι. Από τον Νοέμβριο ασθένησε. Ακούσατε, ήταν μια, τι να πω τώρα, μαρτυρία του συμπολίτη μας εδώ.
για αυτό που πέρασε. Από 20 Νοέμβρη προσπαθεί να συνέλθει με ένα μήνα στην εντατική ο άνθρωπος και ακόμα τώρα του έχει προκαλέσει τόσα πολλά προβλήματα ο κορονοϊός που δεν μπορεί να περπατήσει. Έτσι, έχει τέλος πάντων, ευχές πολλές για γρήγορη αποκατάσταση, πλήρη αποκατάσταση. 7 λεπτά μετά τις 11, εδώ στον ηχό ζωντανά.